Στέλλα, άλλη μια χρονιά ξεκινάει, άλλη μια χρονιά στον Ολυμπιακό. Οι στόχοι παραμένουν ίδιοι, πάντα οι στόχοι είναι υψηλοί για την ομάδα του Πειραιά. Πες μου καταρχάς δύο λόγια για την άνοιξη της προετοιμασίας που έχετε στο γήπεδο εδώ και λίγες μέρες. Ναι, ένα καινούριο ξεκίνημα τη σεζόν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και ενθουσιασμένες. Η ομάδα δείχνει από τις πρώτες μέρες έχει πολύ καλή χημεία και ένα πολύ όμορφο και δυνατό σύνολο. Σίγουρα με την περσινή σεζόν έχει μείνει μια πικρία. Όμως όπως έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη δίψα για την επερχόμενη χρονιά που έρχεται, όπου θέλουμε να ξαναφτάσουμε στην κορυφή και που θεωρώ ότι πρέπει και εξής να είναι Ολυμπιακός. Είμαστε έτοιμες, θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά μες στο γήπεδο και φυσικά είναι ο χώρος στο οποίο έχουμε μάθει να μιλάμε. Οπότε θα δουλέψουμε σκληρά και στο τέλος να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση των τίτλων. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε ο βασικός κορμός, παρόλο που αποχώρησαν κάποιοι αθλητές όπως η Σάσκια Κύπρο που είχε συνδέσει το όνομά της με την ομάδα του Ολυμπιακού. Πώς έχεις δει μέχρι στιγμής τις προσθήκες που έχουν γίνει και από Ελληνίδες αλλά και από ξένες αθλήτριες? Σίγουρα στον Ολυμπιακό γίνανε αρκετές καινούριες προσθήκες. Θεωρώ ότι όλες μία προς μία είναι πολύ, πολύ δυνατές. Είναι παιδιά που έχουν πολύ σωστή αθλητική νοοτροπία, έχουν πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Έχουν έρθει πάρα πολύ έμπειρες ξένες αθλήτριες, οι οποίες είναι έτοιμες να δημιουργήσουν τα όποια κενά υπήρχαν. Σίγουρα έκλεισε ένας κύκλος με μια αθλήτρια που έχουμε αγαπήσει όλοι, τη Σάστη Χίπε. Μια κοπέλα που μείνει 5 χρόνια στην Ελλάδα και έχουμε ό,τι καλύτερο για αυτήν. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα με τις καινούριες μεταγραφές που έχει. Πέρσι ήταν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλοι σας το αναφέρετε, ήταν από τα πλέον ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Φέτος, με βάση τουλάχιστον μέχρι στιγμής τις κινήσεις μεταγραφικές που έχουν γίνει από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας, τι μπορούμε να περιμένουμε? Όπως είπες, πέρσι ήταν ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Νομίζω ειδικά μέσα στις χρονιές του COVID ήταν το πιο δυνατό. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι το φετινό ήταν ακόμα πιο καλό πρωτάθλημα, πιο δυνατό. Έχουν δείξει οι ομάδες, έχουν ενισχυθεί όλες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για προβλέψεις. Σίγουρα όλα δείχνουν ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ και Άρης έχουν πολύ δυνατό σύνολο. Από εκεί πέρα, όπως και πριν, όλα θα πεφτούν μέσα στο γήπεδο. Και μια ευχή που θα θέλεις να πεις και προς τις συμπαίκτριές σου αλλά και τις συναθλήτριές σου των άλλων ομάδων για τη φετινή σεζόν? Αρκά ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους αθλήτες να έχουν υγεία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι σημαντικό όλα τα παιχνίδια να γίνουν με όλους τους αθλήτες παρούσες, να μην έχουμε κανένα τραυματισμό φέτος, αν αυτό είναι δυνατόν. Και η δεύτερη ευχή μου θα είναι τα παιχνίδια να παιχτούν στην τηλεόραση. Θα χρειαζόμαστε τηλεοπτική κάλυψη. Θέλουμε ο κόσμος να δει τα παιχνίδια, να παρακολουθήσει όπως είπαμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Θέλουμε και άλλα παιδιά, μικρά παιδιά να αγαπήσουν το βόλεϊ και να έρθουν πιο κοντά στο δικό μας άθλημα. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Καλή σεζόν. Καλή συνέχεια.